Καταρχήν, βούλης της κυβέρνησης. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί επιτέλους αυτό το πολύ μεγάλο αναπτυσσιακό έργο για ολόκληρη την Κρήτη. Καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή απορίες στους κατοίκους του Καβουσίου. Και πιστεύω ότι μέσα από ενημέρωση, διάλογο, ενδεχομένως να μπορούμε να βρούμε λύση. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι πολιτική μας βούληση είναι να προχωρήσει το έργο. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του νομού Λασιθίου. Η συγκυρία είναι μοναδική. Έχουμε στη διάθεσή μας καταρχήν πρώτον οριμότητα μελετών. Υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα και Ταμείο Ανάκαμψης και κοινοτικοί πόροι. Οπότε και βέβαια πολιτική βούληση από τον Πρωθυπουργό της χώρας αλλά και όλους εμάς. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά πιστεύω ότι πρέπει να εξελιχθεί η καλύτερη δυνατή λύση, έτσι και να έρθουν οι όποιες επιφυλάξεις υπάρχουν στην περιοχή του Καβουσίου και βεβαίως να προχωρήσει από την άλλη το έργο. Ωραία. Και έχουμε και το μεταφορικό ισοδύναμο, παράταση μέχρι τέλος του Μάρτη για τις, να δηλώσουν οι ανθρώποι. Πήγε καλά, απορροφήθηκαν χρήματα από το πρώτο εξάμεινο, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, το μεταφορικό ισοδύναμο εφαρμόζεται για πρώτη φορά από το 2020. Οι νησιωτικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν το προνόμιο του μεταφορικού ισοδύναμου, μεταξύ αυτών και οι κριτικές επιχειρήσεις, με έμφαση κυρίως στις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως βεβαίως εντάσσονται και οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι, και βέβαια με τις τροποποιήσεις οι οποίες θα γίνουν και στη σχετική ηλικία θα ενταχθούν και επιπλέον κωδικοί. Επομένως, το μεταφορικό ισοδύναμο εξυγχρονίζεται, δυναμώνει ακόμα περισσότερο και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά γίνονται σε μια πραγματικά δύσκολη και σφιχτή δημοσιονομικά περίοδο. Όμως εμείς, με προγραμματισμό, με διάλογο, με συνεργασία με τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων, των θεσμικών φορέων, της περιφέρειας, προχωράμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση του συγκεκριμένου μέτρου. Αυτό όμως που έχει αξία να πούμε και αποτελεί μέρος της ευρύτερης νησιωτικής μας πολιτικής, η οποία πρόσφατα νομοθετήθηκε, δημιουργούμε πλέον το πλαίσιο για να στηρίξουμε τον νησιώτη κάτοικο, τον νησιώτη επιχειρηματία σε ολόκληρη την νησιωτική χώρα, θεσμοθετώντας για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο για την νησιωτικότητα στην πατρίδα μας. Κυρίως όμως θεσμοθετούμε τρία συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία συνοψίζονται: το πρώτο αφορά τις δημόσιες υποδομές, μιλάμε για λιμενικές υποδομές. Το δεύτερο αφορά την χρηματοδότηση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Και το τρίτο είναι το Ταμείο της Γαλάζιας Οικονομίας. Άρα βλέπετε ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τα προβλήματα του νησιώτη. Δεν αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της νησιωτικότητας με αποσπασματικό τρόπο, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με τρόπο συγκροτημένο, με πλαίσιο ολοκληρωμένο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και συνθήκες. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι οι νέες κοινές υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ήδη ολοκληρώνονται, θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε εντός του καλοκαιριού τα νέα αυτά χρηματοδοτικά προγράμματα, που μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, σε πολύ σημαντικό βαθμό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην νησιωτική οικονομία. Και το τελευταίο, κύριε Υπουργέ, με τις σχολές. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είδαμε και με τον Υφυπουργό τηλεδιάσκεψη προχθές. Σήμερα έχουν έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ζήτημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν πολλά χρόνια στο Λασίθι.
Με έχετε ακούσει πολλές φορές να μιλάω για βιωσιμότητα των συγκεκριμένων παρεσμιακών τμήματων, άρα εκεί που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση την επόμενη περίοδο είναι τα όποια τμήματα δημιουργηθούν στον ομό Λασιθίου να έχουν, να πληρούν καταρχήν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, να υπάρχει βιωσιμότητα στην λειτουργία τους. Δεδομένο όμως είναι ότι η κοινωνία του νομού Λασιθίου έχει στηρίξει αυτά τα τμήματα, έχει επενδύσει σε υποδομές και αυτά είναι κάτι που πρέπει προφανώς και να τα λάβει υπόψη της πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ωραία. Ελπίδες μπορεί να έχει περισσότερες ο Άγιος Νικόλαος, η Δεν Σιτία, θέλω, κοιτάξτε, η Ιερά Πέτρα. Νομίζω ο νομός Λασιθίου είναι ενιαίος. Τα κριτήρια τα οποία σας έδεσα είναι νομίζω συγκεκριμένα και αφορούν, για όλο τον νομό αυτά. Και αφορούν ολόκληρο τον νομό Λασιθίου. Το κριτήριο όμως της βιωσιμότητας για μένα είναι το κορυφαίο.